ευχαριστήσω. Ξέρετε, συνήθως είναι τυπικά τα πράγματα. Εγώ εδώ νιώθω πολύ οικογενειακά. Διότι και με τον Μιχάλη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Από τα πολύ νιάτα μας, όταν ήμασταν παιδιά. Και με την Τερέζα, τον Βασίλη, την Τιρούλα. Είμαστε, τα σπίτια μας είναι δίπλα-δίπλα. Δηλαδή νιώθω πολύ οικογενειακά. Δεν σας το κρύβω, τους περισσότερους τους γνωρίζω πολύ. Την πρόεδρο να την ευχαριστήσω για το δυναμισμό της και τα καλά της λόγια και να ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ σήμερα. Θέλω να σας πω, δεν θα σας μιλήσω αναλυτικά, ούτε η ώρα το επιτρέπει, ούτε είναι εύκολο, ούτε θα σας πω και καινούργια πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι εκλογές είναι σημαντικές, γιατί η χώρα δεν μπορεί να σταματήσει την πορεία που έχει, δεν έχει και λόγο να σταματήσει την πορεία στην οποία βρίσκεται. Άλλωστε, βλέπετε ότι, ας πούμε ότι δεν είναι καλός ο Πρωθυπουργός. Και ποιος είναι καλός? Ο ένας ο γελίος που ξαπλώνει στα πατώματα ή ο άλλος που ήταν ο τελευταίος ευρωβουλευτής σε απόδοση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Για να είμαστε δηλαδή λίγο πραγματικοί, να μην αναλύουμε πράγματα που δεν χρειάζονται πολύ μεγάλη ανάλυση. Άρα, για το τι για ποιο λόγο πρέπει να υπερψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία, το κατανοείτε όλοι και είναι και πολύ απλό, διότι αν τυχόν συμβεί να έχουμε συζήτηση μετά για την ομοιοποίηση της κυβέρνησης, αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει επίπτωση στα οικονομικά όλων μας. Το έχουμε πληρώσει, το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε, να μην επανερχόμαστε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωβουλή. 21 άνθρωποι θα πάνε να κάνουν μια δουλειά η οποία είναι πολύπλοκη και δεν είναι δεδομένη. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας μπορεί να μην κατανοούν και ποια ακριβώς είναι αυτή η δουλειά. Αυτοί οι 21 θα συναντήσουν άλλους 699 από 28 χώρες με διαφορετικές νοοτροπίες, σκέψεις και επιδιώξεις και θα πρέπει να διαμορφωθούν πολιτική μέσα από μια διαρκή συζήτηση. Συζήτηση που πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και να βασίζεται στη δύναμη των επιχειρημάτων. Εκεί πέρα δεν σηκώνει, ούτε θα τραβήξει κανείς μανίκια, ούτε θα χτυπήσει χέρια, ούτε θα κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτά μεταξύ μας είναι τελείως καραγκιοζηλίκια. Ή πάει κάποιος και έχει τεκμηριωμένο λόγο και μπορεί να πείσει και τους άλλους, ή δεν παράγεται πολιτική. Η πολιτική για τους φιλελεύθερους. Και είναι ατυχία για τη χώρα που η αξιωματική αντιπολίτευση ανήκει στην αριστερά της διαμαρτυρίας. Σε αυτούς δηλαδή που πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο για να φέρουν πίσω στη χώρα το πολύ πολύ καναψίζεται διαμαρτυρίας. Επί της ουσίας τίποτα. Ή καμιά στραβή ΚΑΠ, η οποία μετά όταν έρχεται η ώρα να τις διορθώνουν κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Όσοι έχετε σχέση με τα πρωτογενή τομέα με καταλαβαίνετε απολύτως. Η δική μου παρουσία έχει να κάνει με το γεγονός ότι από την πανδημία και μετά θα έχουμε την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών που μέχρι τότε ήταν πολιτικές μόνο, στην ευθύνη των κρατών μελών. Και έχω την αίσθηση και εγώ, όπως και όλοι οι υγειονομικοί, αλλά όπως και οι ασθενείς κυρίως έχουν την αίσθηση, ότι καλύτερα αυτές τις πολιτικές θα τις γράφουμε όσοι φροντίζουμε τους ασθενείς μας καθημερινά, μαζί με τους ασθενείς μας, να μην μείνουν στην ανώνυμη γραφειοκρατία, η οποία πολλές φορές και ατελέσφορη και ανεφάρμοστη είναι. Η εκλογή και η δική μας καμπάνια είναι δύσκολη. Το κόμμα θα πάει πολύ καλά, αλλά η δικιά μας εκλογή είναι δύσκολη, διότι πρέπει. Απευθυνόμαστε σε όλη τη χώρα και αυτό είναι εκ των πραγμάτων πάρα πολύ δύσκολο. Όσοι έχουν κάνει εκλογές σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο το γνωρίζουν. Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι οι συνάνθρωποι μας έχουν συνηθίσει σε εκλογές όπου ο υποψήφιος πιάνει 10.000 χέρια, παίρνει 3.000 τηλεφωνήματα. Αυτό σε κλίμακα χώρας δεν μπορεί να συμβεί. Αλλά μπορεί να συμβεί το εξής. Μπορείτε να σκεφτείτε την απόδοση που είχε η χώρα την τελευταία πενταετία. Στείλαμε 21 ευρωβουλευτές ως χώρα. Οι 5 διακρίθηκαν για λάθος λόγου. Οι 2 μπήκαν και πίσω από τα σίδερα. 2 επιπλέον των 5 κατέκτησαν τις 2 τελευταίες θέσεις απόδοσης μεταξύ των ευρωβουλευτών του συνόλου στην πενταετία. Ο ένας και αρχηγός κόμματος,